και πάλι κοντά σας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Πάρα πολύ ωραίους έτσι καλεσμένους, οι οποίοι βέβαια μας δώσαν τη σκητάλη. Και κλείνουμε με πολύ ωραίο θέμα για τη στήλη των ζώων με την Μπάρμπαρα Κίλκη που είναι σήμερα πολύ κοντά μας. Ποιο. Αυτό που θα πει η Βαρβάρα σήμερα, διότι η Μπάρμπαρα. Το λέω και σε άλλες γλώσσες εγώ, γιατί είμαι και... Για πες το μου και σε μια άλλη γλώσσα. Πες το μου και στη γλώσσα της παιδίτης αυτή. Τη γλώσσα της πεθεράς, πώς τη λένε. Το μαλλί της γριάς είναι, καμία σχέση. Για λέγε. Μου είπε λίγο πραγματικά ένα απίστευτο, δηλαδή εγκεφαλικό ποσό. Για σοκ είναι αυτό, για ένα σκύλο. Μπορεί να υφίσταται κάτι τέτοιο. Μπορεί να υφίσταται κάτι τέτοιο, βεβαίως, και μπορεί να υφίσταται. Και θέλω να μας πεις, έτσι πολύ ωραία πράγματα. Γεια σου, βρε Μπάρμπαρα. Γεια σας. Λοιπόν, η δημοτικότητα της Ράτσας αλλάζει από χρόνο σε χρόνο και από χώρα σε χώρα. Όταν λες από χρόνο σε χρόνο, εννοείς το 2010, 11, 12 κτλ. Ναι. Επίσης, υπάρχει μια ποικιλία παράγοντες που καθιστούν τα σκυλιά ακριβά. Πρώτα να πω λιγάκι κάποια πράγματα και μετά να σας πω ποιες είναι οι πιο ακριβότερες φυλές σκυλιών. Αν είναι καθαρότητα της φυλής, το καθαρό αίμα που λέμε. Σωστά. Αν είναι σπάνιο, σαν σκυλί. Και όταν οι απόγονοι από τους είναι σκύλοι νικητές που έχουν ανέβει στα ύψη. Αλλά ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι το σε factor. Τι είναι αυτό? Αν το έχουν δίπλα διασημότητας, αν έχουν φωτογραφηθεί με το ζώο διασημότητες, αν έχει παίξει σε έργο. Σε high society που λέμε. Ναι, αυτό μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά... Εντάξει, κοίταξε να δεις, επειδή ο κόσμος είναι και λίγο το του φαίνεστε. Που... Ναι, του φαίνεστε, τελείως και του Θεά είναι. Και του Θεέ Λος Άντζελες και του Θεέ Χόλιγκουτ. Και του Θεέ Χόλιγκουτ, αυτό είναι το Θεέ. Το Θεέ Χόλιγκουτ είναι πιο πολύ απ' όλα. Είναι λογικό, είναι απόλυτα λογικό. Αν θυμάσαι την παλιά Λάση. Η Λάση, τη θυμάσαι η Λάση. Ναι, το κόλλεϊ. Μπράβο. Όποιος είχε κόλλεϊ δεν υπήρχε μαζί με το λέει Λάση. Τότε. Τότε. Ναι, μπράβο. Το πήγε στο πέρας των χρόνων. Ναι, ναι. Όπως και μετά τα Δαλματίας. Ναι, και τα Τζακ Ράσερ που ήταν με τη μάσκα. Α, μπράβο, το The Mask. Ή όπως και το Hugh Bernardo που είχαν παίξει και καλά εξαιρετικά σκυλιά. Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν το θεωρώ ότι είναι λίγο λογικό ότι να αυξάνεται η τιμή. Επειδή ο κόσμος δυστυχώς είναι εγκεφαλικά έτσι, αυξάνεται. Όπως τώρα μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, μια διασημότητα, ξέρω, Lady Gaga παράδειγμα, και να φοράει ποτήρι πλαστικό με ένα συγκεκριμένο όνομα στο κεφάλι. Όχι, η αλήθεια, έχεις απόλυτο δίκιο. Αύριο αυτό το ποτήρι με αυτόν τον καφέ που θα διαφημίζει. Όπως ο Μπέκαμ που είχε διάφορα χτενίσματα και τα έκανε μόδα. Έτσι. Ναι. Αυτό και πολλά. Συνήθως το celebrity γενικότερα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό πουλάει. Και μαζί με το celebrity πουλάνε και τα προϊόντα που το celebrity προωθεί. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, να σας πω λιγάκι το πιο ακριβό σκυλί που πουλήθηκε ποτέ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πριν μου πεις το πιο ακριβό. Ναι. Μήπως το έχεις κατανοημένα κατά να ξεκινήσουμε και φτάσουμε στο number one. Ναι, έτσι το έχω. Από το πιο. Από το πιο ακριβό και στο πιο οικονομικό. Όχι, από το αντίθετο. Πιο οικονομικό στο πιο ακριβό. Ωραία. Άρα λοιπόν σε πρόλαβα. Θα σας πω βέβαια, είναι το, αυτό που σου είπα πριν. Το πιο ακριβό σκυλί, καμία σχέση με τις φυλές. Μετά θα πάμε στις ράτσες. Είναι το πιο ακριβό λοιπόν, ήταν το Μάρτιο του 2011. Ένα κόκκινο μαντρόσκυλο του Θιβέτ, τα μαστίφ που λέμε. Που το ονομάσανε Big Splash ή Hong Dog, ο ιδιοκτήτης του έτσι. Ήτανε τότε 11 μηνών και ζύγιζε 180 λίμπρες. Πώς είναι η λίμπρα, παιδιά? Η λίμπρα, άμα ήταν 11 μηνών, 180 λίμπρες, άρα πολύ αυτό, μεγάλο. Σε κιλά θα ήταν, χοντρικά τώρα στο λέω, 240 κιλά. Κιλά. Ναι, 11 μηνών. Είναι σαν λιοντάρι. Ναι. Αλήθεια λες. Τα μαστίφ. Να μπορούσαμε να βλέπουμε και εικόνες, ωραίο θα ήταν. Ναι. Θα το μεριμνήσουμε και αυτό τώρα με το... Ωραία, ωραία. Για να δούμε και εικόνες στην λοιπόν, πορεία. Και πουλήθηκε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πόσο? 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Απίστευτο. Το σκυλάκι αυτό. Που έσπασε το ρεκόρ από μία άλλη Κινέζα που είχε πάλι το 2009, πάλι μαστίφ, 609.000. Πού τα βρίσκουνε? Έλα, δεν είναι Κίνα. Τα λεφτά ή τα ζώα? Τα ζώα. Είναι σπάνιο. Ναι. Πού τα βρίσκουνε? Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να φύτρωσε από κάπου που προήλθε, έτσι δεν είναι? Ναι. Για να προήλθε από κάπου πάλι και τα ίδια, καθαρό αίμα, δεν θα ήταν και τα άλλα. Ναι. Σωστά. Άρα εξίσου καλά και ακριβά. Επίσης... Άρα πώς γίνεται μόνο αυτά τα δύο να είχαν αυτό κόστος και αυτά τα δύο να μην κάνουν επιπλέον εγκίνες? Ρωτάω εγώ. Επίσης έχω να σας πω και κάτι άλλο που το έχω διαβάσει. Έγινε και κλωνοποίηση σε σκυλάκι που και αυτό
Πουλήθηκε νομίζω για 1 200 εκατομμύρια. Κλωνοποίηση. Ναι, γιατί θέλανε, επειδή πέθανε το σκυλάκι τους και θέλανε πάλι να είναι το ίδιο σκυλάκι. Θέλανε το ίδιο σκυλάκι και τέλος το δώσανε 1 εκατομμυριάκι ευρώ όμως. Το πουλήσανε. Με 1 εκατομμυριάκι, αγάπη μου, γινόμουν και εγώ ροτβάιλερ. Λοιπόν, σε κάποιες κλωνοποίησεις και δεν τις θα τα βγάλω. Λεφτά. Πάμε λοιπόν στις 10 ακριβότερες ράτσες, παιδιά. Mm-hmm. Ακίτα. Είναι ιαπωνικό. Ναι, ξεκινάει από 1,5 χιλιάρικο μέχρι 4,5. Είναι αυτό που έπαιζε στο Χάτσικο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και καλή ράτσα. Ναι. Το γενιοφόρο κόλεϊ. Το ηλάσι. Ξεκινάει από 1,000 μέχρι 5,000 ευρώ. Τι λες. Αυτά τα σκυλιά είναι όμως έχουν και ιδιότητες πολλές, έτσι. Ναι. Και για τη ζέστη, μεγάλη προστασία. Όχι, όχι, άλλο λέω. Ότι σαν σκυλιά απέναντι στον άνθρωπο εξυπηρετούν πολλές ανάγκες. Ναι. Αυτό εννοώ. Δεν είναι το ωραίο κούκι που τον έχεις για να περνάς και εσύ καλά και αυτό έτσι. Και να κοιμάσαι τα αγκαλιά για να κάνετε ζουκου ζουκου. Έτσι δεν μπορεί να σου προσφέρει κάτι παραπάνω πέρα από την ηθική αγάπη που του δίνεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Βεβαίως. Ξεκινάμε με το Pharaoh Hound. Είναι ένα κυνηγόσκυλο που είναι από 2,5 μέχρι 6,500 ευρώ. Παιδιά, αυτό είναι πανέμορφο. Από τα πιο όμορφα σκυλιά. Ψιλόλιγνο. Και Pharaoh, ψιλόλιγνο. Αν θα μπορούσαμε να έχουμε εικόνες να δείχνουμε. Γιατί είναι, γι' αυτό λέγεται και Φαραώ. Αν δείτε και στις πυραμίδες και παλιά που βρίσκανε τάφους από Φαραώ και τα λοιπά. Μπράβο. Αν θυμάστε, έδειχνε το κορμί του Φαραώ αντρικό, που φόραγε αυτά τα, εδώ πέρα τα τέτοια και στο λαιμό, αλλά κεφάλι σκύλου. Αυτό είναι, είναι μπράβο. Αυτός ο σκύλος. Ναι, 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 μπράβο. Αυτό είναι, είναι ναι. Αυτός ο σκύλος, ναι. Μαστίφ Θιβέτ, αυτά που λέγαμε. Mm-hmm. Ξεκινάνε από 2.200 μέχρι 7.000. Wow. Αυτό ήταν, το άλλο ήταν. Το 7.000 ειδικό. Δηλαδή, πού έγκυται, το 2.000 γιατί και το 7.000 γιατί. Γιατί είναι αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι είναι πόσο καθαρό αιμό, αν έχει σε αγώνες, αν έχει βρεθεί, δηλαδή η οικογένειά του. Αν. Άμα βαστάει βρεις... ποντζάκι. Ναι. Κατάλαβα. Αν. Άμα έχει μεγαλώσει, μεγαλικά και πιάνω βραδάκι. Αν. Ναι, έχει μεγαλώσει. Τουλάχιστον. Ροτβάιλερ από 2.000 μέχρι 8.000. Τσόου-τσόου. Αυτό με τη μοβίτσα γλώσσα. Ναι, μπορεί, με τη μοβίτσα. Ναι, αυτό. Αλλά πολύ τρίχωμα. Πολύ. Πολύ αυτό είναι σαν λιοντάρι. Άμα το κουρέψεις αυτό, γίνεται και σαν λιονταράκι. Από 3.000 μέχρι 8.500. Τι λέτε, ρε παιδιά. Εγώ καθαρό αίμα μιλάμε και δεν μιλάμε τώρα να πάνε το πάρεις από το πετσίτι. Αλλά αυτό δεν είναι καλή χαρακτήρες να ξέρεις, Τσότσο, καθόλου. Καθόλου τι? Καλή χαρακτήρες. Ναι, το έχω ακούσει. Καθόλου, καθόλου. Δεν είναι για παιδιά, στην ουσία δεν είναι. Αγγλικό bulldog από 2,5 μέχρι 9.000. Ωραία. Είναι, το, είναι αγγλικό αυτό. Είναι ωραίο. Ναι. Το Σαμογιέτ προέρχεται από τη Σιβηρία, είναι πανέμορφο. Είναι λευκούλι που είναι έτσι με τα παλιά τα... Πανέμορφο. Ναι, είναι ωραίο. Και αυτό είναι σαν μετάξι άμα το πιάσεις. Ναι. Είναι μαγικό, πολύ ωραίο. 4.000 με 11.000. Wow, δεν το είχα. Really? Τι είπαμε, ωραίο, όλο έχει έτσι. Καβαλιέρ King Charles Spaniel. Από 1.000 μέχρι 14.000 ευρώ. Wow. Που μοιάζει με το δικό σου. Είναι... που κοιτά, ένα πρόμαυρο συνήθω είναι. Είναι σαν το δικό σου, καλέ. Είναι σαν το δικό σου. Ναι, ναι, λίγο. Τι όχι. Τέλει, απλά είναι λίγο πιο, ναι, πιο είναι μεγάλο. Λίγο πιο με, είναι λίγο πιο τέτοιο. Στη Μουρίτσα είναι το ίδιο σαν τσέβης. Φέρνει λίγο. Εντάξει, βέβαια, δεν έχει τόσο χαμηλό το στόμα της. Ναι, το μουράκι. Και τελευταίο είναι το German Shepherd Αλσατίας. Είναι κυνηγόσκυλο. Από 3.000 μέχρι 24.000 ευρώ. Wow. Απίστευτο. Δεν λέμε βέβαια ότι και τα Yorkshire, σαν τον κούκι σου γενικά, σαν όλα τα άλλα δεν είναι δημοφιλή. Γιατί μπορεί να βρεις και ένα μπομεράνεγκ, ας πούμε, που ακριβό να το βρεις. Ναι. Πάντως, επειδή μιλήσατε πριν ότι παίζει ρόλο κατά πόσο καθαρό αιμό είμαι. Ναι. Σπάνιο. Κατά πόσο καθαρό αιμό είναι. Σπάνιο. Κατά πόσο σπάνιο, κατά πόσο με τον ίδιο χείρι του κτλ. Εάν εγώ πουλούσα, λέμε τώρα, τον κουκακό. Τον κούκι. Θα έπρεπε να τον δίνω. Έτσι, σύμφωνα με αυτά, να μην φανώ. Ευρώ. Όχι, 10 εκατομμύρια δεν τον έδινα. Θα τον έδινα σε μια καλή τιμή, γιατί εγώ πάντα σέβομαι και την κρίση, ένα 7. Εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι και κρίση τώρα. Κλωνοποιημένο ή σκέτο τον κούκι. Ορίστε. Κλωνοποιημένο. Όπως ας πούμε, κλωνοποίησε η άλλη το σκυλάκι. Όχι, όχι. Τον κούκι καθαρό. Λέμε αν. Δεν τον έδινα ποτέ. Αν. Είναι μια καλή τιμή να τον προσέξουμε. Να τον προσέξουμε. Ότι τελικά ό,τι πληρώνει. Και με όρους. Δηλαδή, όταν μου τον φέρουν κάθε Δευτέρα, Τάκη, Παρασκευή να τον βλέπω. Ότι. Τι θα πάει ένα Σαββατοκύριακο. Να τον πάω διακοπές. Σωστά. Ότι θα μένει σε τέταρτο όροφο. Σουίτα. Βέβαια. Ότι. Θα έχει κάθε μέρα το κοκτέιλ που του αρέσει. Προσέξτε λίγο αυτό. Ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό. Αν με καταλάβαινε, θα ήταν και αλλιώ. Δηλαδή. Ναι, είναι εντάξει, ακόμα νωρί. Γιατί ξέρει κάτι, όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται και λίγο χρόνο.
Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Επίσης, θέλω να σου πω τώρα... Και τον κουκάκο. Όχι. Ότι γενικότερα το πόσο, ας πούμε, πώς θα το πω τώρα, το πόσο κάποιος θα κοστολογήσει ένα σκυλί, έχει, εγώ πιστεύω, να κάνει, όχι τόσο με τη ράτσα, έχει να κάνει και με το κατά πόσο πιστεύεις ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα. Πώς να το εξηγήσω. Το πιστεύεις, με είναι αποδεδειγμένο. Με το κατά πόσο πιστεύεις ότι αυτό το σκυλί έχει αυτή την αξία. Για μένα, ο σκύλος μου και ο Κούκι μπορεί να έχει 5 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι ανεξίμητη αξία. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, ο καθής άνθρωπος για την αγάπη που νιώθει για το δικό του ζωάκι μπορεί να είναι το πιο άσχημο, το πιο κουτσό. Ναι. Να όπως και τα παιδιά. Ναι, είναι αμύθιτη η αξία που σου δίνει για την αγάπη που εσύ νιώθεις. Σαφώς δεν το πιάνουμε όμως συναισθηματικά. Όχι. Το πιάνουν, υποτίθεται, αν το. Ναι, ναι. Και πάλι για μένα είναι απρεπές. Και εμένα να πρέπει. Μπράβο. Όπως πάνε σε διαγωνισμούς και τέτοια που τα κάνουν με την ορθοστασία. Σωστά. Από τη στιγμή όμως που τέλος πάντων υφίσταται και υπάρχει. Φαντάζομαι το κριτήριο είναι κατά πόσο υπάρχουν, όπως τα χάσκι, κάποια χάσκι, αν θυμάστε, που πηγαίνανε και μέσα στα χιόνια σου έναν άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Και τα ακίτα, νομίζω, με τα έλκυθρα. Και τα ακίτα δεν κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτές τις παροχές δεν μπορείς να σας δώσω κούκι, παράδειγμα. Και δεν είναι μεγαλός όμως. Ναι. Κατάλαβες. Η Λούση μου ή οποιοδήποτε. Ναι, 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 ναι. Ούτε η Τζουλή είναι που είναι μεγάλη. Ναι, αλλά από την άλλη όμως. Από την άλλη όμως και το μεγάλο όμως δεν μπορεί να ζω στην παροχή το οποίο εγώ το βάζω στο μαξιλάρι μου και κοιμόμαστε όλη νύχτα μαζί. Ναι, βρε καρδούλα μου, γι' αυτό σου λέω. Εγώ την Τζουλή είναι πώ τη βάζω. Ή κάποια άλλα που μπαίνουν στο νερό και σύνο όλα. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Η Τζουλίνα είναι. Α, η Τζουλίνα είναι. Εντάξει, ναι. Όχι, εγώ το ανεβάζω όλο στο μαξιλάρι. Του έχω το μαξιλάρι. Όχι, όλο στο κρεβάτι. Η Τζουλίνα, όλο στο μαξιλάρι. Α, εντάξει, βάζει μόνο το κεφαλάκι τη. Το κεφαλάκι τη βάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έχει το μαξιλάρι του Αλέξα, το κεφαλάκι του χωράει μόνο. Ναι. Το κεφάλι μου χωράει. Το κεφαλάκι σου χωράει. Α, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάρμπαρα Κίρκη. Σε αγαπάμε και σε ευχαριστούμε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πάρα πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραίους καλεσμένους. Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μηνύματα από τους ομογενείς Έλληνες εκεί. Και να ξέρετε ότι αυτή τη χρονιά υπόσχομαι ότι θα το κάνουμε αυτό το ταξιδάκι μας. Δεν ξέρω πότε γιατί κάθε χρόνο το λέμε και δεν το έχουμε κάνει. Ναι, αυτό θα μου πεις. Αλλά πώς να προλάβω, φίλε τηλεθέατη. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας μαζί με την Εύη Χιλά, την παρουσιάστρια αυτής της εκπομπής. Γεια σας.